τα πνευμάτων δικαίων ετελειωμένων, τα ψυχάς των δούλων σου πρότερα να παξών, φυλάθων αυτά εις την μακαρία ζωή την παρασύ φιλάνθρωπε. Εις την κατάπαυση σου, Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον και τα ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδειν, και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων. Αυτός και τα ψυχάς των δούλων σου σώτερα να παύσω. Ωστόσο, η Μακεδονία εξακολουθούσε να στενάζει κάτω από το πέρμα του Τούρκου δυνάστη, που δεν δίσταζε να εκδηλώνει σε κάθε ευκαιρία το μίσος και την βαρβαρότητά του. Την εποχή εκείνη η Μακεδονία υπήρξε θέατρο άγριου ανταγωνισμού. Μέσα από αυτόν τον αγώνα αναδείχθηκαν οι ήρωες που αναπτέρωσαν το φρόνημα του λαού και δημιούργησαν τα πρώτα αντάρτικα σώματα, επειδή το επίσημο κράτος δεν μπορούσε να βοηθήσει αποτελεσματικά αυτή τη γωνιά της ελληνικής γης. Στα 1910 όμως, όταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας, μια καινούργια εποχή άρχισε. Χωρίς καθυστέρηση επιδόθηκε στην οργάνωση του κράτους και ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για τον εξοπλισμό του ελληνικού στρατού. Παράλληλα, η Συμμαχία των Χριστιανικών Κρατών της Βαλκανικής εναντίον των Νεοτούρκων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σήμανε την έναρξη του αγώνα. Η κινητοποίηση ήταν άμεση. Ο ελληνικός στρατός με ορμητήριο τη Θεσσαλία ανέλαβε μεγάλες επιχειρήσεις προς το βορρά με αντικειμενικό σκοπό την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, του Μοναστηρίου και των Ιωαννίνων. Στις 5 Οκτωβρίου του 1912 χτύπησε τα στενά του Σαρανταπόρου και ύστερα από μια επική μάχη κατατρόπωσε τους Τούρκους. Τις επόμενες μέρες ο διαβευτής στρατός μας με μια ακάθεκτη προέλαση απελευθέρωσε τη μία μετά την άλλη τις πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας, Σέρβια, Λεβενά, Κοζάνη.
Ο αρχιστράτηγος Κωνσταντίνος, αφού άφησε στην Κοζάνη μια μεραρχία με εντολή να κινείται στην κατεύθυνση Πτολεμαΐδα, αμήντε ο Φλόρινα μοναστήρι, στράτηκε με τον κύριο όγκο των δυνάμεων του προς τη Βέρεια. Στις 26 Οκτωβρίου, μέρα της γιορτής του Αγίου Δημητρίου, κατέβαλε τη Θεσσαλονίκη. Στο μεταξύ, η ιεραρχία που έμεινε στην Κοζάνη με σκοπό την απελευθέρωση και τη υπόλοιπη περιοχή ως το μοναστήρι, έφτασε στην περιοχή Αμηντέου Ξινού Νερού. Μετά το οδυνηρό ατύχημα της 5ης ιεραρχίας μας στον Περδίκα, το πανικό της, ο στρατηγός Κωνσταντίνος και ο διάδοχος του ελληνικού θρόνου δημιούργησε νέα στρατιά για να προχωρήσει προς το μοναστήρι και φυσικά στα δικά μας μέρη. Η στρατιά δημιουργήθηκε από τις μονάδες που ήταν στο Λαγκαδά και στη Θεσσαλονίκη και συγκεντρώθηκε στο δρόμο των Γεννησών. Αποτελούνταν από την 1η, 3η, 4η, 5η και 6η ιεραρχίες, καθώς και τη μοναδική ταξιαρχία πεζικού υπηκού σύγχρονου. Η στρατιά προχώρησε προς τα Γεννησά και προς την Έδεσα, με συνεχή κακοκαιρία και κάτω από συνεχή βροχή. Ως την 6η Νοεμβρίου του 12, οι μονάδες φτάσανε στη Κέλη, όπου και διανυκτέρευσαν, ύστερα από την νικηφόρα μάχη της Κέλης. Την ίδια μέρα το Γενικό Στρατηγείο έστειλε διαταγή προχώρησης των μονάδων για τις 7 Νοέμβρη του 12 από την Άρνηση όπως θα αποβεί στο σιδηροδρομικό σταθμό της. Η διαταγή έγραφε για όλες τις μονάδες, εμάς μας ενδιαφέρει η 6η ιεραρχία. Η 6η ιεραρχία με την παραυτήν ορειβατική πυρολαρχία να προχωρήσει δια Κουρτιτσόβου, εις Μπάνιτσαν, εκκοινώσε την 7η πρωία. Σιδηροδρομικό σταθμό ο Στρόβου, 6.11 του 12, ώρα 4 πέρας Κωνσταντίνος. Λίγη ώρα μετά την εκκίνηση της μονάδας, η Βέρβη ήταν ελεύθερη. Η αναφορά απελευθέρωσης από τον ελληνικό στρατό γράφει. 7.11 του 1912, ώρα 8.20 πρωινή, 6η ιεραρχία, Μπάνιτσα και τα πέριξε ελεύθερα. Στις 7 Νοεμβρίου η απελευθέρωση της Βέρνης είναι γεγονός. Ο ενθουσιασμός είναι ακράτητος. Οι κάτοικοι της Βέρνης πανηγυρίζουν την ανατολή της νέας εποχής, την ανατολή της ελεύθερης ζωής. Σήμερα, μετά από χρόνια, με εθνικό παλμό και περηφάνεια, πανηγυρίζουμε την απελευθέρωση της Βέρνης. Την επέτειο του μεγάλου αυτού γεγονότος γιορτάζουμε με τις ψυχές μας, πλημμυρισμένες από χαρά και εθνική έξαρση. Αυτή την ώρα αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη για αυτούς που πάνω στο αναφό της νιώτης τους έπεσαν για τη δική μας ελευθερία. Γι' αυτό η σημερινή μέρα είναι συγχρόνως και ένα ευλαβικό μνημόσυνο στο αίμα αυτών που χύθηκε για να ζούμε ελεύθεροι. Εμείς οι νεότεροι Έλληνες, έχοντας βαθιά ριζωμένη την πίστη στα εθνικά ιδανικά, είμαστε έτοιμοι να διαφυλάξουμε την ιερή παρακαταθήκη των προγόνων, ακόμα και αν χρειαστεί να υποστούμε τη μεγαλύτερη θυσία. Αν εμείς σήμερα απολαμβάνουμε το ύψος του αγαθού που λέγεται ελευθεριά, αν η Ελλάδα μας είναι ξανά δοξασμένη και τιμημένη, αυτό οφείλεται στη μεγάλη απόφαση και στην υπέροχη θυσία των προγόνων μας. Παραλαμβάνουμε μια δοξασμένη ιστορία και γινόμαστε συνεχιστές μιας άφθαστης παράδοσης. Ας φροντίσουμε να φανούμε άξιοι του ένδοξου παρελθόντος μας. Ας κρατήσουμε πάντα άσχημη και αμόρυντη την ιστορία της πατρίδας μας και ας συνεχίσουμε το μεγαλείο της. Όλοι οι Έλληνες ενωμένοι να αντιμετωπίσουμε τους σημερινούς μεγάλους κινδύνους που μας περιζώνουν. Το βάρος και η ανδρεία των προγόνων μας ας γίνουν οι οδηγοί που θα κατευθύνουν τις πράξεις μας και ας φροντίσουμε ποτέ να μην προδώσουμε και να μην μολύνουμε το υπέροχο παρελθόν μας. Μόνο έτσι θα είμαστε άξιοι κληρονόμοι της μεγάλης παράδοσης, της λαμπρής ιστορίας και του μοναδικού μεγαλείου της πατρίδας μας. Σας ευχαριστώ. Νιτσόπουλος Ευάγγελος, Κοτσόπουλος Κυριάκος, Καλπάκης Δημήτριος, Τσορλίνης Δημήτριος, Κολέρης Τρίφων, Απόντες, έπεσαν υπέρ πίστος και πατρίδας, Κοτσόπουλος Ιωάννης, Ιερεύς Παπαϊωάννης Δάικος, Νιτσόπουλος Δημήτριος, Μαλίνος Χρήστος, Κούρτης Τραγιανός, Απόντες, έπεσαν υπέρ πίστεως και πατρίδους, Ρόμπης, Κύπρος, Κολέρης Αλέξανδρος, Τσορλίνης Απόστολος, Μαλίνος Στογιάννης, Απόντες, έπεσαν υπέρ πίστεως και πατρίδους, Δούκας Νικόλαος, Νιτσόπουλος Βασίλειος, Καλπάκης Ηλίας, Δούκας Χρήστος, Νόβης Χρήστος, Απόντες, έπεσαν υπέρ πίστεως και πατρίδας. Νόβη Μελπομένη, Ολίδης Λάζαρος, Κοτσόπουλος Δέλος, Παπακοσταντίνου Σοφία, Ολίδου Σουλτάνα,
Απόντες, έπεσαν υπερπίστος και πατρίδας. Μπαμπούλας Απόστολος, Τσορλίνης Ηλίας, Παπαφίλιππος Αναστάσιος, Όγλης Λάζαρος, Λιουμάνης Στέφανος. Απόντες, έπεσαν υπερπίστος και πατρίδας. Γκόνος Χολέδης, Βάσος Σταύρος, Πετσίνης Γρηγόριος, Ζυγωμάνης Μεθόδιος, Πέντζιος Μάρκος. Απόντες, έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδας. Ζυγωμάνης Βασίλειος, Πετσίνης Γεώργιος, Νιτσόπουλος Τραγιανός, Δούκας Δημήτριος, Λιουμάνης Χαρίσιος. Απόντες, έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδας. Βάσος Παντελής, Μαλίνος Μεθόδιος, Μαλίνος Φώτιος, Πέντζιος Ηλίας, Πέντζιος Ναούμ. Απόντες, έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδας. Λιουμάνης Δημήτριος, Νιτσόπουλος Νικόλαος, Κοτσόπουλος Ευάγγελος, Κούρτας Παντελής, Σισάρης Αλέξανδρος. Απόντες, έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδας. Ζήσκουμε Ερπομένη, Τάσης Δημήτριος, Ανούσης Παύλος, Μίντσης Γρηγόριος, Κατσόρας Μελάς, Δάικος Λάζαρος. Απόντες, έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδας. Μέρος του Δημάρχου Φλεώρινας, ο Αντιδήμαρχος κύριος Νότας. Αθάνατη νεκρία. Μέρος του Δήμου Φλεώρινας, η ένδειξη του Ισκεφωνοβασίλης καταθέτω το στεφάνι αυτό. Αιωνία σας ημίλη. Η βουλευτής Φλεώρινας, κυρία Θεοπίστη Πέρκα. Ο αντιπεριφερειάρχης Φλεώρινας, κύριος Βόζος Σωτήριος. Του πρώτου συντάγματος πεζικού. Ο αστυνομικός διευθυντής Φλεώρινας, διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Φλεώρινας. Ο πρόεδρος τοπικής κοινότητας Βέλης. Για την Εθνική Αντίσταση, Αντιπρόεδρος της Κοινότητας Βέλης. Ο εκπρόσωπος του Γυμνασίου Βέλης.
ο εκπρόσωπος του Δημοτικού Σχολείου Βέλης. Τον Υπηαγωγείο Βέλης. Όταν ξανά πληροφορείς, γι' αυτό στεφανωμένος.